Πάμε να δούμε, Αγγελικούλα μου, ποιες κυρίες θα κλείσουν την εβδομάδα, Θεούλη μου. Για να δω, για να... Παιδιά, εμένα δεν μου άρεσε. Εμένα δεν μου, όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Όχι, όχι, καθόλου. Με ενοχλεί αδιανόητα, θέλω με ένα ψαλιδάκι αυτό που κόβουμε τα νύχια να πάω να σε κάνω knockdown, να φύγει αυτό εδώ πέρα το κορδονάκι οπωσδήποτε. Και νο... όχι. Όχι, όχι. Από με... Το μαλλί είναι πιο ωραίο από χθες. Τώρα θέλει 2-3 μέρες το κούρεμα. Ωραίο, αλλά το ρούχο από μένα είναι όχι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Μπορεί μία στο τόσο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ακούγεται το. Αυτό. Έτσι κάνει αυτή τη στιγμή ο εγκεφαλός μου αυτό που βλέπω. Αυτό είναι ο θόρυβος του εγκεφάλου μου. Θεωρώ ότι είναι λάθος το ρούχο όλο. Δεν μπορώ με αυτά τα κλαμμένα φορέματα που κλαίνε και πέφτουν στους ώμους. Και δε... Όχι. Δε... Το... Εντάξει, όχι. Δε... Σας αρέσει. Όχι, όχι. Νομίζω πως η χαρά βέβαια το καλύπτει. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όχι. Και επίσης πια και γίνεται διαγωνισμός boobs. Ποιος θα μπουμποποιηθεί περισσότερο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μην τις βάλω να μαλώσουν. Πάμε παρακάτω. Η Βίλιαν, η Στασινού και αυτή η μπλούζα, τραβήξαν την μπλούζα στη γωνία. Μια άσχημη μπλούζα, θα έλεγε κάποιος, εγώ δεν είναι. Το μαλλί της όμως μου αρέσει, το μαύρισμά της είναι ό,τι πρέπει, κανονικά. Έχει κάνει πολλές διακοπές, αυτή έκανε μπάνιο σε όλο τον κοροναϊό. Μπράβο στη Βίλιαν, πάρα πολύ καλή. Πιστή. Αυτό τώρα το χρώμα είναι που λέμε το γκρι, μπλε, γκρισχέλ. Γκρι ανοιχτό, δεν έχει καθόλου μπλε μέσα. Έχει και λίγο μπλε, ρε. Έχει αυτό το λίγο, μπορεί να... Αυτό του πάγκου που... Να το, έχει λίγο. Ωραίο και αυτό που φοράει. Εντάξει, εμένα μου αρέσει και τη πάει... Παιδιά, το αγορέτσι πάει πολύ. Μπράβο, ρε Σία. Πολύ ωραίο, σοβαρή, ωραία. Και τις βάζουμε και κάθονται. Ορίστε, αυτό είναι. Η ουρανία. Η ουρανία μας ξαναγύρισε τα μαλλιά πίσω. Η ουρανία μας κοροϊδεύει, είναι ξεκάθαρο. Τις φορέσαν όμως και δύο νούμερα μικρότερο ρούχο για να τις δείξουν αυτές. Τις δείξανε, το έχει ξαναβάλει. Δεν το έχει ξαναβάλει. Εδώ πέρα οι συνεργάτες σε αυτή τη στήλη, γιατί έχω καινούριους πάντα στη στήλη αυτή. Δεν μπορώ, είναι υπεύθυνη πάνω. Μην κατέβεις κάτω. Μου λένε ότι έχει ξαναφορεθεί. Σε περίπτωση που έχει ξαναφορεθεί, φαντάζομαι ότι έχει φορεθεί πριν 7 χρόνια, γιατί τη είναι μικρό εδώ. Όντως θα τραβήξει, να δεις πόσο μεγαλώνει το άσπρο, να τοποθετηθούν τα μπούμπες εκεί που πρέπει, να έρθει να πάρει και ανάσα η νταντέλα. Κατά τα άλλα, είναι αυτή η κίνηση που σου έχω ζητήσει. Κάν την καλή μου κυρία, να φύγουμε κι εμείς κάποια στιγμή για διακοπές. Κατιέν. Έρα, πολύ. Πολύ σικάτι. Σικάτι. Τα παπούτσια της αρέσουν όμως αυτά τα χοντροπάπουτσα πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Αυτό τώρα κανονικά ήθελε από κάτω γόβα, δεν ήθελε. Γόβα θέλει αυτό. Ναι, ήθελε γόβα, αλλά είναι ρου. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο το κραγιόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το παπούτσι, όχι και εμένα δεν μ' αρέσει το παπούτσι. Η Πολυκάρπου είναι δίπλα. Ή η Χρύσλα με το κίτρινο. Η Χρύσλα. Πολύ ωραία. Όχι, η Πολυκάρπου δεν είναι. Η Χρύσλα είναι πίσω με τον μπλε. Η Τζορτζέλα, η Κόσοβα. Μάτσες, μούτσες, Τζορτζέλα, τα φιλιά μου. Α, κυρία Κουρτέλη, στα καλύτερά της πάντα. Πάντα έχει στο μυαλό της το κόκκινο πίσω σήμα, οπότε αρπάζει και κάνει τις αποχρώσεις. Μιλάμε για ένα ροδακινό καρπουζί. Βλέπουμε ένα πολύ ανεπαίσθητο μικρό ποπουδάκι ανάμεσά της. Βλέπεις τι ωραίο. Είναι αυτό. Είναι σαν να έχουν βάλει κουκλάκι. Σαν κουκλάκι είναι. Είναι ωραίο, στριμοξιδάκι, αλλά γλυκό στριμοξίδι. Τα μαλλιά μου αρέσουν πολύ. Μπράβο, κυρία Κουρτέλη, που τα ανοίγετε. Τις σπάνια αντάβιες. Το κραγιόν δεν καταλαβαίνουμε ότι έχει φορεθεί. Θα μπορούσε να βάλει ένα τσίπημα λίγο καλύτερο. Αλλά είναι η αγαπημένη μου. Μπράβο, κυρία Κουρτέλη. Πολύ καλή. Πώς σου φαίνεται, Πέτρο? Έχω ξαναμιλήσει για ρούχα. Όχι, αλλά δεν είναι η πρώτη σήμερα και τελευταία φορά, γι' αυτό σε ρωτάω. Πώς φαίνεται? Πολύ ωραίο είναι, το παπούτσι είναι πάρα πολύ σωστό. Το παπούτσι σωστό. Ξεφοντάρει πάρα πολύ ωραία από το πλατό του Tonight, το υπέροχο αυτό πλατό. Το υπέροχο αυτό πλατό. Δηλαδή, εντάξει, πάμε να λέμε, να λέμε. Όχι, εντάξει, ωραίο. Ένα πλατό ζηλευτό θα λέγαμε. Μπορώ να σας στείλω, έχω γνωστό αυτόν που το έχει. Το πλατό και την εκπομπή. Άμα μπορείς να κάνεις κάτι. Θα σε στείλω, αγάπη μου, θα κλαίτε, θα χτυπάτε τα κουδούνια, αλλά δεν θα. Είναι καταπληκτικό, φοβερό το ντύσιμό του. Σεταρισμένος πλήρως. Εδώ λέμε ψέματα σήμερα. Εγώ πάω στον ΟΑΕ. Που ο Γρηγόρης είναι, είναι όντως πολύ ωραίος. Αλλά πώς τα άφερε, πώς τα άφερε. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Εγώ επειδή το κορίτσι αυτό το έχω δει και άβαφο, και εσύ θα μου πεις, αλλά και εγώ που δεν είχα λόγο, το κορίτσι αυτό είναι ένα λουκούμι σκέτο να την πιει στο ποτήρι. Νομίζω πως τα μαλλιά δεν με ξετρελάνε, λίγο τη μεγαλώνουν. Και επειδή και αυτό να το πούμε τώρα που είναι ευκαιρία και εγώ την πάτησα και την πήγα στον Γρηγόρη. Η κάμερα, Γρηγόρη, που έχει το.
Ωραία δεν ήταν τα μαλλιά, τέλος πάντων. Δεν σε φοβάμαι καθόλου. Δεν ήταν ωραία τα μαλλιά. Να σου πω, όχι, να πέσω κάτι δεν θα αλλάξει. Όχι, δεν ήταν ωραία. Υπάρχει security. Security, security. Φωνάζαν και δεν ήρθε κανείς, ρε Στέλιο. Νόμιζα ότι. Νόμιζα ότι φώναζε ρούλα και λέω: έχουμε security ρούλα, μπράβο μας. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω πως το μαλλί θα το ήθελα κάπως γιατί είναι η κάμερα λοιπόν απέναντι. Μιλάς εσύ το Γρηγόρη έτσι και η κάμερά σου είναι εκεί. Οπότε δεν είναι ωραίο. Η κοπέλα είναι και κούκλα, αλλά έπεφτε μπροστά το μαλλί. Το ρούχο μου αρέσει πάρα πολύ. Τίποτα. Το κορίτσι αυτό είναι τέλειο. Μόνο στις επιλογές συντρόφων θα ήθελα να κάνουμε μία κουβέντα. Αυτό. Του συγκεκριμένου. Κουρεύτηκε. Πώς άλλαξε. Είναι ίδια, your face sounds familiar, Νάνα μου σχουρή. Αν μας έλεγε και το γιαρέ με, εγώ θα τρελαθώ. Είστε εξαιρετικοί, είστε μοναδικοί. Μπράβο, κυρία Μαλεσίδου, με για το κούρεμα.